Ευθείες βολές εξαπέλυσε στην κυβέρνηση από τα Χανιά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης εν όψη και του προσυνεδριακού διαλόγου, λέγοντας πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως άλοθη ακόμα και την Ουκρανική κρίση για να δικαιολογήσει το βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι πολίτες εξαιτίας της ακρίβειας, κυρίως στην ενέργεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την πρόθεσή του για ένα καινούριο μέτρο που και μίλησε για ένα πλαφόν κέρδους σε κάποια προϊόντα και στα καύσιμα. Προσέξτε, δεν μίλησε για προσπάθεια μείωσης των τιμών, αλλά για ένα πλαφόν κέρδους στις ήδη αυξημένες τιμές. Πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κυρίως, όπως τονίστηκε, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι που έχουν ήδη κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα έπρεπε επίσης να μειωθεί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι μια αγχώνη που συνεχώς σφίγγει στο λαιμό των πολιτών. Η πρόταση για πάγωμα και μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Θα μου πείτε ποιας ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πια δεν είναι δημόσια. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει παρέμβει στο μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών χονδρική στο ρεύμα, καθώς εκεί εξελίσσεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Την ίδια ώρα που φτωχοποιούνται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, υπάρχουν ενεργειακές εταιρείες που κερδίζουν. Οι προτάσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, δεν τις έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, κάνει τα λιγότερα δυνατά, πρόκειται για μια αιμονή, για μια νεοφιλελεύθερη ακαμψία. Την ίδια στιγμή, όπως επισημάνθηκε, ο πληθωρισμός καλπάζει με 6,2%. Η αγοραστική δύναμη των μισθωτών μειώνεται δραματικά και οι επιχειρήσεις ασφικτιούν εξαιτίας του προηγούμενου διαστήματος της πανδημίας. Αυτή η αδυναμία της κυβέρνησης, η ανικανότητά της να διαχειριστεί τα θέματα της ακρίβειας, έρχεται να προστεθεί δίπλα σε μια βαριά αποτυχία που έχει επιδείξει στον τομέα της διαχείρισης της πανδημίας. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά αρκετές δεκάδες συμπολιτών μας πεθαίνουν. Ο Πάνος Κουρλέτης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η κυβέρνηση προχωρά στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας μέσω ΣΔΙΤ. Παράλληλα, υποβαθμίζει τον κόσμο της εργασίας, καθώς ο νόμος Χατζηδάκη άναψε το πράσινο φως σε επιχειρήσεις που κέρδισαν την περίοδο της πανδημίας, ώστε να συμπιέσουν περισσότερο το εργασιακό κόστος. Κάτι που αποτελεί μια αδιέξοδη λογική.